Μετά από το πτωτικό ράλι των διεθνών αγορών την περασμένη Τετάρτη, μετοχές και ορισμένα εμπορεύματα πραγματοποίησαν με τη σειρά τους ένα ράλι ανόδου. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επενδύσουμε σε αυτά? Ο Τόμας Λάιτ από τη Faraday επικεντρώνεται στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και στο γερμανικό δίκτυο DAX. Οι κεντρικές τράπεζες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να παλύνουν τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές, κυρίως από τη Fed και την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτές οι εξελίξεις δημιούργησαν κάποιες ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, αλλά και στο γερμανικό δίκτυο DAX. Ξεκινώντας με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, οι κινήσεις της περασμένης εβδομάδας έχουν φέρει τις τιμές πίσω στην προηγούμενη στήριξη του 1,28. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο επίπεδο στην μικρή αγορά, ιδιαίτερα δεδομένης της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί προς τα κάτω. Υπάρχουν εκτιμήσεις για πτωτικές κινήσεις, πάντα γύρω από τα επίπεδα του 1,28. Προχωρώντας στο γερμανικό DAX, η τεχνική που είχε τοπιστεί και τις προηγούμενες εβδομάδες φαίνεται να λειτουργεί καλά. Είδαμε πως έφτασε μέχρι το όριο των 9.000 μονάδων για να επιστρέψει λίγο πιο κάτω στο επίπεδο στήριξης. Πάντως, η οποιαδήποτε αντίδραση πάνω από τις 9.000 μονάδες θα δημιουργήσει μια ευκαιρία για σύντομες αγορές σε πολύ ελκυστικά επίπεδα.